Επιτρέψτε μου πριν μπω στην ουσία της επερώτησης του ΚΚΕ για τη φαρμακευτική περίθαλψη να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα της επικαιρότητας. Καταρχάς, χαιρετίζουμε και σφίγγουμε το χέρι σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αυτές τις μέρες δίνουν πραγματικά ένα μάθημα αξιοπρέπειας αγώνα με τις δίκαιες διεκδικήσεις τους για ένα σχολείο που θα στηρίζει όλα τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές λένε όχι στο σχολείο των κοινωνικών φραγμών, των πολλών ταχυτήτων, της υποβάθμισης. Αυτό το σχολείο, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής απαξίωσής του από όλες τις κυβερνήσεις, πρέπει να αλλάξει. Ο αγώνας τους αποτελεί συμβολή ακριβώς σε αυτό. Χαιρετίζουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, που για πάνω από 50 μέρες βρίσκονται στους δρόμους με πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις σε όγκο, παλμό και έμπνευση. Μας γεμίζει αισιοδοξία ότι οι σημερινοί και αυριανοί καλλιτέχνες δεν αφήνουν την τύχη τους σε ξένα χέρια, πιστεύουν στη δύναμη του αγώνα, δεν περιμένουν κανένα να τους χαρίσει το δίκιο τους. Δικό τους αίμα, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Είμαστε δίπλα τους, όπως είμαστε δίπλα σε όλους όσοι αγωνίζονται για κάτι καλό και ωφέλιμο, για κάτι που θα βοηθήσει να βγει η ζωή του λαού και της νεολαίας από τη λάσπη. Χαιρετίζουμε επίσης και από το βήμα της Βουλής τους μεγάλους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς, τα μπλόκα του αγώνα της για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες και ρυθμίσεις της κυβέρνησης προεκλογικά τώρα κάτω από τη μεγάλη λαϊκή κατακραυγή περισσότερο θυμίζουν το μαρτύριο της σταγόνας. Δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη απουσία πραγματικών μέτρων στήριξης για λαϊκές οικογένειες, για τις μικροεπιχειρήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους αγρότες που πνίγονται στην ανασφάλεια εξαιτίας των πολιτικών των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Μόνη πραγματική ανακούφιση αποτελούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και αρνείται να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, διαγραφή τόκων και προστήμων και του 30% του υπολείπου για χρέη σε εφορία και τράπεζες, άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό στο ύψος του 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στους λογαριασμούς ενέργειας, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων λαϊκών νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ανέργων.